Είμαστε εργαζόμενοι και εκφράζουμε σήμερα την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα όλων των αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών και των μικρών εμπόρων, των βιοτεχνών, και ταυτόχρονα καταδικάζουμε αυτό το απαράδεκτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που επιβαρύνει με νέους φόρους όλους εσάς και σας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να επιλέξετε το λουκέτο και στην ουσία να μείνετε χωρίς εισόδημα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας γιατί ξέρουμε καλά ότι όλοι εσείς οι επαγγελματίες βιοπαλλεστές μπορείτε να είστε σύμμαχοι μαζί μας απέναντι στην πολιτική που ματσακίζει το εισόδημα, την ακρίβεια, τους έμεσους φόρους, τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική. Απέναντι στο διαχωρισμό και τη διάσπαση που ύπουλα επιχειρεί η κυβέρνηση, εμείς χτίζουμε ενιαίο μέτωπο απέναντι σε αυτή την πολιτική που ταΐζει μόνιμα τους μεγάλους και αφήνει όλους εμάς συνεχώς στον άσο. Γιατί εμείς οι εργαζόμενοι δεν πέφτουμε στην παγίδα που πάει να μας ετοιμάσει η κυβέρνηση. Δεν πιάνει σε εμάς ο κοινωνικός αυτοματισμός. Πιστεύουμε ότι ο αντίπαλός μας είναι η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη και η πολιτική που τους στηρίζει. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι και ο κοινός μας αντίπαλος. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η απαράδεκτη νέα φορολογία της κυβέρνησης επιχειρεί να νομοποιηθεί λέγοντας με θράσος ότι είναι δίκαιη, την ίδια στιγμή που συνεχίζει τις προκλητικές φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες, στους μεγάλους ξενοδόχους, στους βιομηχάνους, στους μεγάλους ομίλους στο λιανικό εμπόριο. Η κυβέρνηση τολμά να βάλει στο στόμα της τους μισθωτούς με τη γνωστή μέθοδο για να μας βάλει απέναντί σας. Προσπαθεί με μεγάλο θράσος να κρύψει ότι εμείς οι μισθωτοί και οι μικροί επαγγελματίες, οι επιστήμονες, συνεχίζουμε να πληρώνουμε τους άδικους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ, όπου καμία κυβέρνηση δεν κατήργησε μέχρι σήμερα. Και όλες οι κυβερνήσεις αυτές μέχρι σήμερα διατήρησαν το ότι το 95% των φόρων το πληρώνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι και οι αυταπασχολούμενοι, οι μικροί και φτωχοί αγρότες, ενώ μόνο το 5% πληρώνουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Έχοντας αυτά υπόψη, δεν πρέπει να περάσει το μεγάλο ψέμα ότι τα χρήματα που θα αρπάξει από σας θα τα δώσει, λέει, στα νοσοκομεία και τα σχολεία. Και τα λένε χωρίς καμία ντροπή, την ώρα που τα νοσοκομεία είναι για διάλυση εδώ και χρόνια. Που γι' αυτό το λόγο μετρήσαμε χιλιάδες νεκρούς στην πανδημία, συγγενείς μας, φίλους, γείτονες. Που γι' αυτό το λόγο οι νοσοκομιακοί γιατροί την επόμενη εβδομάδα προχωράνε σε 48 ώρια απεργία. Την ώρα που τα σχολεία είναι ερείπια και πέφτουνε σοβάτα στα κεφάλια των παιδιών και των δασκάλων και έχουνε τεράστιες ελλείψεις. Τώρα δηλαδή τα θυμήθηκαν αυτά. Τώρα που θέλουν να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο, τόσα χρόνια τι κάνουνε. Εμείς αυτά τα ψέματα τα απαντάμε αποφασιστικά, γιατί τα ζούμε άλλωστε κάθε μέρα στο πετσί μας, γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε την ακρίβεια στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, συνεχίζουμε να πληρώνουμε την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς για να εξαπλώνεται η γενοκτονία ολόκληρων λαών. Σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει εμάς τους εργαζόμενους για να στηρίξουμε το νομοσχέδιό της ενάντια σε εσάς, τους επαγγελματίες βιοτέχνες, ενώ είναι σίγουρο ότι αύριο θα σας κλείνει το μάτι για να μην αυξηθεί ο βασικός μας μισθός, αφού ύπουλα συνδέει αυτό το ζήτημα με το βασικό μας μισθό. Αυτή η άθλια τακτική της κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσει. Ξέρουμε πλέον, έχουμε σημαντική πείρα από το πώς ακόμα και πραγματικοί εργαζόμενοι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων σήμερα εμφανίζονται ως υποτίθεται ελεύθεροι επαγγελματίες. Το γνωστό κόλπο για να απαλλάσσονται οι μεγάλες εταιρείες από τις ασφαλιστικές εισφορές και οι εργαζόμενοι να μην έχουν δικαιώματα. Είναι οι γνωστοί εργαζόμενοι με το μπλοκάκι που είστε πολλοί σήμερα εδώ.
που δουλεύουν με εξαρτημένη εργασία, σε άθλιες συνθήκες εργασίας, όπως οι μισθωτοί τεχνικοί, οι μισθωτοί δικηγόροι, η διανομή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι εργαζόμενοι επιστήμονες στην έρευνα και πολλοί άλλοι, που αντί η κυβέρνηση να αναγνωρίσει την εργασία τους ως εξαρτημένη και να τους επιτρέψει να έχουν εργασιακά δικαιώματα, συνεχίζει να τους έχει όμοιρους σε αυτό το απαράδεκτο μοντέλο και ουσιαστικά, για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και τις κατασκευαστικές να τρίβουν τα χέρια τους, γιατί θα εξαφανίσουν τους μικρούς αυταπασχολούμενους και θα εντείνουν την εκμετάλλευση στους μισθωτούς. Εμείς λοιπόν ως εργαζόμενοι είμαστε πεισμένοι ότι ο αγώνας σας ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο είναι δίκαιος. Μάλιστα, έχουμε και κοινό αίτημα, το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Πιστεύουμε ότι μαζί οι εργαζόμενοι και οι μικροί επαγγελματίες μπορούμε να δώσουμε τη μάχη ενάντια σε όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές και το μεγάλο κεφάλαιο που με 1.002 τρόπους τσακίζουν καθημερινά το εισόδημα και τη ζωή μας. Μπορούμε να φτιάξουμε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία μαζί και με τους φτωχούς αγρότες, η οποία θα μπορεί να εμποδίσει τέτοιους νόμους, θα μπορεί να έχει νέες κατακτήσεις. Βασική προϋπόθεση σε αυτό το σκοπό είναι να δυναμώσουν τα σωματεία μας, εμάς των εργαζομένων και τα δικά σας, να αναπτυχθούν κοινοί αγώνες το επόμενο διάστημα ενάντια στην ακρίβεια τη φορολογία. Είμαστε λοιπόν στο πλευρό σας, στο πλευρό όλων των μικρών επαγγελματιών, των μικρών βιοτεχνών, και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να βρεθούμε μαζί στον δρόμο ενάντια στο νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Καλή συνέχεια!